Όταν επιθυμείς κάτι πολύ, το σίγουρο είναι να πραγματοποιηθεί. Πίστη πρέπει να έχεις στην καρδιά και λιγάκι υπομονή. Σκληρά δούλεψαν και βρήκαν τον πολυπόθητο τον θησαυρό και μάλιστα σαν δώρο, έστω και λιγάκι, τον είδαν μπροστά του ζωντανό. Και θα ορκιζόντουσαν κι οι δυο πως δεν τον είχα φανταστεί, αλλά αυτό είναι μια ιστορία που θα μείνει μυστική. Σας άρεσε, παιδιά! Την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου Τιμάκια γιορτάζει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης για το 2024. Η πρεμιέρα έγινε σήμερα με το βιβλίο «Το γίγαντα του κόσμου» και την συγγραφέα να βρίσκεται εδώ και να απασχολεί παραγωγικά τα παιδιά που βρέθηκαν στη βιβλιοθήκη. Παρουσιάσαμε τον «Γίγαντα του κόσμου», ένα παιδικό παραμύθι που αναφέρεται στα ευρήματα, τα παλαιοντολογικά ευρήματα, συγκεκριμένα στη Μιλιά Γρεβενών, για τον μεγαλύτερο μαστόδοντα του κόσμου, το οποίο έγινε παιδικό παραμύθι για να ενημερωθούν και να μάθουν όλα τα παιδιά του κόσμου ότι ανήκουν στην παλαιοντολογική πρώτη θέση κατάταξης. Και όχι μόνο αυτό, πάρα πολύ ωραία μηνύματα από τη συγγραφέα μας, την κυρία Έλληνα Ιβάν Παπαδοπούλου, η οποία έχει περάσει πάρα πολύ ωραία μηνύματα για τα παιδιά. Ήρθαμε εδώ για την Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου στην Κοζάνη, στην όμορφη βιβλιοθήκη σας, τη μοναδική. Με πολύ αγάπη παρουσιάσαμε σε πάρα πολλά σχολεία, δημοτικά και νηπιαγωγεία, το βιβλίο που με αγάπη έγραψα και εικονογράφησα, «Το γίγαντα του κόσμου». Δύο λόγια για το βιβλίο, ότι αναφέρεται στα ευρήματα που βρέθηκαν στα Γρεβενά, που υπάρχουν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Μιλιά, μπορείτε να πάτε να τα δείτε. Για τον χαβλιόδοντα που βρέθηκε, τον 5,02 μέτρα και έχει μπει και στο βιβλίο Guinness. Πάνω σε αυτό λοιπόν στάθηκα και με πολύ αγάπη προσπάθησα να μεταδώσω στα παιδιά με ένα γλυκό τρόπο, έτσι, εύκολο, γιατί απευθύνεται σε μικρά παιδιά. Προσπάθησα να τους μεταδώσω να έχουν πίστη, να κυνηγούν τα όνειρά τους, να μην τα παρατούν, να έχουν ελπίδα, και μου έκανε και εντύπωση γιατί έθεσα το ερώτημα και σε μικρότερα παιδιά και το αντιλήφθηκαν πλήρως. Είναι απίστευτες οι γενιές αυτές, αντιλήφθηκαν πλήρως το μήνυμα. Με πολύ αγάπη από εμάς και από τον κύριο Λάτσο, που ζει και επιχειρεί στα Γρεβενά και ο ίδιος στην ουσία μου ανέθεσε αυτό το έργο. Ήθελε να δείξει σε όλα τα παιδιά, γιατί φανταστείτε και εγώ δεν το γνώριζα, που είμαι μεγάλη, για τα ευρήματα του τόπου του και παραπέρα της Ελλάδος. Πρέπει να μαθαίνουν όλα τα παιδιά για πράγματα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα και με κάποιο τρόπο εμείς οι μεγάλοι να τους κάνουμε να αγαπήσουν λίγο το διάβασμα, λίγο το βιβλίο, να μάθουν και τον τόπο.